Αλέξανδρε, τώρα ερχόμαστε σε σένα για το ρεπορτάζ από την πλευρά των ΠΑΕ. Τι είπαν στη συνάντηση για το πώς θα ελέγξουν τους χούλιγκανς. Ενώ, μιας και μίλησε για τον πρόεδρο της UEFA, Αλέξανδρε, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν δίστασε να χαρακτηρίσει καρκίνο του ποδοσφαίρου όλους αυτούς που φτάνουν μέχρι και στο σημείο της δολοφονίας. Πολύ, πολύ σωστά. Όπως ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του, στην κατάληξη των δηλώσεών του, είναι πως οι ΠΑΕ φέρουν ευθύνη για όσα συμβαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός των γηπέδων και οφείλουν οι ίδιοι μέσω της χρήσης των καμερών να περιφρουρήσουν και να διαφυλάξουν τις ίδιες τις επενδύσεις τους. Ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνδέσμων. Καθώς κάθε ομάδα θα έχει από μόνο μία λέσχη που θα μπορεί να λειτουργεί νόμιμα. Το δεύτερο μέτρο αφορά το να προστατέψουν οι διοικήσεις, όπως είπαμε, τις επενδύσεις τους. Και πλέον αναλαμβάνει η ίδια η αστυνομία τον έλεγχο στην είσοδο των θυρών των γηπέδων. Δεν θα είναι πλέον στην υπηρεσία ασφαλείας των κάθε ΠΑΕ. Είναι μια υπηρεσία που τα αναλαμβάνει η ίδια η αστυνομία και αυτή ουσιαστικά θα προσπαθεί να διαφυλάξει την τάξη στην είσοδο των γηπέδων. Μακάρι να είναι ουσιαστικός. Ουσιαστικός να είναι, μακάρι, Αλέξανδρε. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης ανακοίνωσε πως προαναγγείλει το κλείσιμο των θυρών των οργανωμένων, ακόμα και το κλείσιμο των θυρών ολόκληρου του γηπέδου, ενώ ως ίστατο μέτρο δεν απέκλεισε να υπάρξει, εφόσον συνεχιστούν τα κρούσματα βίας, ευρωπαϊκός αποκλεισμός για όποια ομάδα φέρει την ευθύνη των επεισοδίων αυτών. Συζητήθηκε επίσης, πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, η δημιουργία, η ίδρυση ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου βίας, το οποίο ουσιαστικά θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει για πιθανά κρούσματα βίας πριν και μετά από κάποιο παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι ένα παρατηρητήριο που θα θέλει να προλαμβάνει κάποιο πιθανό κρούσμα βίας, κάποια επεισόδια. Και όπως είπαμε, στην κατάληξη των δηλώσεών του, ξεκαθάρισε πως είναι σημαντικότατη η ευθύνη των ΠΑΕ του να διαφυλάξουν τα όσα συμβαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, προκειμένου οι ίδιοι να περιφρουρήσουν και να διαφυλάξουν τις επενδύσεις που κάνουν. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ο Πρωθυπουργός τι είπε για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να μην έχουμε άλλα περιστατικά δολοφονία σαν του 29χρονου, και να ακούσουμε και τον πρόεδρο της UEFA. Η πολιτεία ήδη επανεξετάζει το πλέγμα των πολιτικών της που αφορούν συνολικά την αθλητική βία. Ένα πλέγμα στο οποίο διαπιστώθηκαν κενά, τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Ωστόσο, δεν θα πετύχουμε τον τελικό στόχο μας χωρίς την βασική ενεργοποίηση και των παραγόντων του ποδοσφαίρου, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις ομάδες και στις ιδιοκτησίες τους. Γι' αυτό εξάλλου βρέθηκαν εδώ πέρα και οι πρόεδροι των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ. Είναι οι πρώτοι που εξάλλου έχουν χρέος να περιφρουρήσουν τις επενδύσεις που έχουν κάνει στο ποδόσφαιρο. Μέσα στα γήπεδα έχουν και αυτοί ένα χρέος, μια αποστολή να ενεργοποιήσουν κάμερες, να μας βοηθήσουν να φροντίσουμε για την τάξη, αλλά έχουν και ένα χρέος έξω από το γήπεδο. Να εμπνέουν την αγάπη προς το σύλλογο και όχι το μίσος προς τον αντίπαλο. We all love to come to Athens, we all love to come to Greece. Χαιρόμαστε όταν βρισκόμαστε στην Αθήνα και την Ελλάδα. Σήμερα θα γίνει ένας καταπληκτικός αγώνας. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κατά κάποιο τρόπο ήταν δύσκολο για μας να έρθουμε εδώ. Και αυτό λόγω των φοβερών επεισοδίων των προηγούμενων ημερών. Όλοι είμαστε λυπημένοι και εξαγριωμένοι λόγω αυτών των φοβερών των πραγμάτων που συνέβησαν, αυτής της παράλογης βίας. Είμαστε εξαγριωμένοι γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν τους αγώνες του ποδοσφαίρου για να κάνουν εγκληματικές πράξεις, για να ασκήσουν βία. Φανταστείτε, τι είδους άνθρωπος επιτίθεται σε έναν άλλον επειδή ο άλλος φοράει μια φανέλα που δεν σ' αρέσει. Αυτό είναι ο καρκίνος του ποδοσφαίρου. Μη τους λέτε οπαδούς του ποδοσφαίρου αυτούς. Δεν είναι οπαδοί. Είναι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για τις βλακώδεις ιδέες τους. Δυστυχώς, κύριε Πρωθυπουργέ, πιο ευγενής δεν μπορώ να είμαι.
Ήρθαμε και είμαι ευγνώμων στον κύριο Πρωθυπουργό, γιατί συμφωνούμε ότι φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να πούμε φτάνει πια.